Όμως, ναι, έχω εξαιρετικούς συνεργάτες στην Ομοσπονδία, οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν και αυτοί με τον ίδιο ρυθμό που θέλω να δουλεύουν και που δουλεύω κι εγώ. Σε σχέση με το 18, έχουμε προσθέσει ακόμα 2 άτομα στην ομάδα, αξιολόγους συνεργάτες. Είμαστε 7. Η εμπειρία με τις ρομποτικές κάμερες στο τέλος της ημέρας μέχρι σήμερα είναι πολύ θετική και έχει βγει αυτό το πείραμα που κάναμε, η επένδυση στο τέλος της ημέρας, γιατί και αυτό είναι μια επένδυση, σημαντική επένδυση. Και να είμαστε σε πολύ καλή αγωνιστική χρονιά, να λέμε ότι έχουμε 4 ομάδες που μας εκπροσωπούν, κυρίως στα σωματεία τους, mm-hmm. την Κύπρο και βεβαίως την ομοσπονδία τους, το άθλημα του μπάσκετ. Αλλά και θέλαμε να εκμεταλλευτούμε και το καλό όνομα που είχε χτίσει η Ομοσπονδία μέχρι εκείνη τη στιγμή σε σχέση με τις επιτυχημένες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πολύ πιο μικρού βεβαίως βεληνικούς, αλλά με την ίδια απαιτητική διαδικασία διεξαγωγής που είχαμε κάνει τότε. Το μεγαλύτερο όφελος όλης αυτής της ιστορίας, ξέχασε τα οικονομικά, ξέχασε τα γήπεδα, το μεγαλύτερο, την προβολή, το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι θα παίξει η Εθνική Αντρών σε αυτήν την τεράστια διοργάνωση. Θα ήθελα να δω ως φιλαθλός έναν Final Four Ευρωλίγκας. Αμάν, ανοίξε καλά η όρεξη μας τώρα. Δεν θα πω για παγκόσμιο, γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε παγκόσμιο. Final Four μια χαρά μου ακούγεται. Αλλά δεν θα έλεγα όχι για ένα Final Four Ευρωλίγκας. Για το 26 δεν είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει γενικά, για να... Ναι. Για να μην κρύβομαι, για να μην υπεκφεύγω ή για να μην. Ναι. Σε τώρα, όχι ύστερα από 2 μήνες, 3 μήνες να με διακόψει. Καταρχήν, είμαι ένα άτομο το οποίο ό,τι κάνω θέλω να το κάνω καλά. Μεγαλοποιώ. Εντάξει, υπάρχει ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων που δεν ξεκίνησαν από το πόσο. Ούλε ξεκινήσαμε από το πόσο. Στο τέλο τη ημέρα, μεγαλώνοντα, καταλαβαίνει τι παραπάνω αγαπά, πού είναι το πάθο σου και που δεσμεύεσαι για να προσφέρεις. Και γι' αυτό και εμείς είμαστε στον μπάσκετ.